Βρισκόμαστε στην περιοχή Βάρη Κοροπής. Είμαστε σε ένα σπίτι, η οποία στο κήπο του σπιτιού, τα κούτελα, τα παλιά εδώ, που είναι με ξύλα τοποθετημένα στην επιφάνεια από πάνω πλευρά, θα τα αντικαταστήσουμε με ένα πλακάκι που είναι πολύ ωραίο, στυλ ξύλο. Εδώ έχουμε δύο πλευρές. Η πρώτη είναι αυτή εδώ, που είναι γύρω στα 3 μέτρα, και η δεύτερη είναι μια ευθεία ακόμα, γύρω στα 9 μέτρα τρέχον. Λοιπόν, το πλακάκι που έχω πάρει να τοποθετήσουμε εδώ είναι ένα πλακάκι, όπως είπαμε προηγούμενος, ένα πλακάκι που μοιάζει με ξύλο, πολύ γερό πλακάκι. Και πολύ καλής ποιότητας, η οποία είναι 20x60, δηλαδή 20 φάρδος και 60 μάκρος. Το πρώτο μας βήμα είναι ότι θα αφαιρέσουμε τα παλιά ξύλινα που είναι τοποθετημένα με ούπα και με σιλικόνη, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε και το υπόλοιπο της εργασίας μας. Ευχαριστώ. Δεύτερο μας βήμα. Έχουμε αφαιρέσει τις παλιές τάβλες, όπως βλέπουμε, σε όλο το γάμα μας, και έχουμε προετοιμάσει όλη την ευθεία. Έχουμε ζυγίσει το ράμα μας, την κλωστή δηλαδή, για να πάμε μια ευθεία, γιατί όπως και το βλέπετε με την κλωστή μας, το ντουβάρι, λέει, τα παλιά σουβατίδια και το κλείσιμο χάνει αρκετά, και εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πάμε τα πλακάκια σε αλφαδιά και σε μια ωραία ευθεία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε και την τοποθέτηση. Όπως βλέπουμε, έχουμε προετοιμάσει την εργασία μας. Έχουμε φτιάξει την κόλλα που πρέπει, γιατί ήδη θα μας τρώει πάρα πολύ κόλλα. Είναι αρκετά στραβά. Και έχουμε ετοιμάσει τη γωνία μας. Όπως βλέπετε, έχουμε κόψει μια ωραία γωνία σε φάλτσο για να δείξει και όμορφα και το πλακάκι και η εργασία μας. Το βλέπετε και από κοντά. Μια ιδιαίτερη συμβουλή για το πλακάκι. Επειδή εμείς την κόλλα τη βάζουμε κάτω όταν είμαστε δάπεδα, σε αυτή την περίπτωση όμως μα τρώει πολύ κόλλα. Για να έχει μια καλή επαφή το πλακάκι με την κόλλα και με το υπόστρωμα κάτω, θα πρέπει να βάλουμε κόλλα που είναι λίγη πλακά που το κάνουν αυτό, αλλά αυτή είναι μια ωραία συμβουλή. Θα πρέπει να στρώσουμε την κόλλα και κάτω, αλλά και μια υψηλή κόλλα με τη σπάτουλα μας και πάνω στο πλακάκι, έτσι. Έτσι θα έχει σωστή επαφή. Πρέπει
να πάμε αλφάδια και σε έτσι σε μια ευθεία, αλλά θα βάζουμε και το αλφάδι μας για να έχω μια κλίση από νερά, οπότε όταν θα πέσουμε απάνω, να μην στέκονται πάνω στο πλακάκι, να καθαρίζουν και να πέσουν στο κήπο, στο χώμα μας. Αν κοιτάξουμε από κοντά, έχουμε βάλει ήδη μερικά πλακάκια εδώ, που έχουμε ξεκινήσει από τη γωνία μας και κοιτάμε μια πύχη που είναι 2,5 μέτρα. Λοιπόν, βλέπαμε προσεκτικά ότι δεν έχουμε καθόλου κενό κάτω από το πλακάκι, είναι όλα σε μια ευθεία. Εάν κοιτάξουμε το αλφάβη προσεκτικά, ευτυχώς έχουμε καλή ανάλυση εδώ στην κάμερα μας, το αλφάβη μας δείχνει ότι τα νερά πάνε προς το χώμα, αν σε περίπτωση στέκονται πάνω στο πλακάκι. Και αυτό πρέπει να είναι και το σωστό. Όπως βλέπουμε, έχουμε τελειώσει την τοποθέτηση στα καπάκια. Τα πλακάκια έχουν τοποθετηθεί κανονικά. Φαίνεται στην εικόνα μας πολύ καθαρά. Βλέπουμε εδώ η τοποθέτηση που δεν φεύγει καθόλου πουθενά ο ορμός. Εδώ βλέπουμε τη γωνία μας. Είναι κομμεκόψιλο ξά. Για να δείξει πιο σωστά και πιο ωραία, και αυτό βέβαια είναι το σωστό.
Και εδώ είναι η άλλη ευθεία. Η δουλειά είναι τελειωμένη. Μας έχει μείνει 5 με 10 λεπτά δουλίτσα για να κλείσουμε λίγο τους αρμούς. Η δουλειά μας μόλις τελείωσε. Έχουμε στοχάρει όλους τους αρμούς. Τα πλακάκια είναι πολύ καθαρά. Μετά από 10 με 12 ώρες είναι έτοιμο να ρίξουν νερό πάνω στη κρίση, οτιδήποτε να πατήσουν απάνω.